Θα σας δείξω μερικά παιχνίδια με τα οποία θα παίξετε αναομάδα, αλλά στην αρχή σας λέω λίγο τους κανόνες για να τα ξέρετε. Θα ξεκινήσω με ένα πολύ κλασικό που είναι το Tangram. Κανονικά μερικοί από εσάς έχουν παίξει Tangram. Αποτελείται από δύο τρίγωνα που είναι ίδια, μεγάλα, ένα μεσαίο, δύο μικρά, ένα τετράγωνο και ένα παραλληλόγραμμο, εντάξει. Αυτό είναι πολύ παλιό παιχνίδι που παίζεται στην Κίνα αρχικά, το Tangram, είναι από τη δυναστεία Tang και αυτό το παιχνίδι, οι Κινέζοι το λένε το παιχνίδι των 7 πονηριών, γιατί έχει 7 κομμάτια και με αυτό μπορεί να κάνετε 6.000 σχήματα. Άρα εγώ αυτό που θέλω από εσάς είναι να κάνετε απλώς ένα τετράγωνο στην αρχή και όσοι κάνουν γρήγορα το τετράγωνο να κάνουν μετά ένα τρίγωνο. Άρα κάθε φορά που θα λέω τετράγωνο ή τρίγωνο υπονοώ ότι χωρίς τρύπες. Είμαστε εντάξει. Ωραία. Αυτό λοιπόν θα είναι το Tangram. Σιγά σιγά οι μαθητές θα σας δώσουν και θα σας βάλουν πάνω κάτω ένα παιχνίδι τέτοιου τύπου σε κάθε τραπέζι. Λοιπόν, εδώ έχετε το λεγόμενο Πυθαγόριο, άρα αποτελείται από ένα τετράγωνο και αυτό το σχήμα που είναι ένα τετράπλευρο. Άρα να είστε λίγο προσεκτικοί. Άμα δείτε αυτό το τετράπλευρο, ας πούμε, βλέπετε πόσες είναι ορθές γωνίες. Πόσες ορθές γωνίες είναι. Ορθές γωνίες. Έχεις δεύτερη ευκαιρία. Έχεις τρίτη ευκαιρία. Δύο. Δύο είναι. Άρα δύο, θα χρησιμοποιήσουμε τις δύο με δύο τρόπους διαφορετικούς. Η πρώτη άσκηση είναι με αυτά εδώ τα πέντε να κάνετε ένα τετράγωνο χωρίς τρύπα και στη συνέχεια βγάζετε αυτό και κάνετε ένα τετράγωνο μόνο με αυτά τα τέσσερα. Εντάξει, τώρα έχουμε δει ήδη τέσσερις ασκήσεις. Μετά βέβαια επιλέγετε αυτές που θέλετε εσείς. Ας πάρουμε τον δίσκο. Εδώ έχετε κομμάτια τέτοιου τύπου, αλλά στην πραγματικότητα είναι υπερβολικά τρίγωνα, αλλά δεν μας πειράζει. Θα έχετε 12 κομμάτια τέτοιου τύπου και πρέπει με αυτά τα 12 μαζί, όπως τα βλέπετε εδώ, να τα φτιάξετε έτσι ώστε να φτιάξετε έναν δίσκο γεμάτο και ποτέ δύο κομμάτια που έχουν το ίδιο χρώμα να ακουμπάει το ένα το άλλο. Αλλά πρέπει κάθε φορά να είναι κάτι άλλο, λέμε τώρα. Είμαστε εντάξει. Τα χρώματα του ίδιου τύπου δεν ακουμπάνε τα άλλα. Εδώ έχουμε κάτι το ανάλογο, παραμένω στις δύο διαστάσεις. Έχουμε ένα παιχνίδι το οποίο είναι το ελλειπτικό, άρα μία έλλειψη, ξέρετε τι είναι μία έλλειψη, είναι σαν μπάλα του ράγμπι ή σαν πεφόνι μακρουλό, τέλος πάντων, ο Αρχιμίδης έλεγε έλλειψη, δεν έλεγε μπάλα του ράγμπι. Αυτή η έλλειψη είναι μία γενίκευση του κύκλου και πρέπει με αυτά τα τρίγωνα, τα πιο μικρά και αυτούς τους τομείς, να φτιάξετε εξ ολοκλήρου μία έλλειψη. Αυτό, εδώ κάνετε μόνο ένα και όταν το καταφέρετε μετά να έχετε μία έλλειψη όπου κανένα κομμάτι που έχει το ίδιο χρώμα με άλλο να είναι κοντά. Εντάξει. Αυτά είναι για δύο διαστάσεις κλασικά. Τώρα μπαίνουμε στα λίγο πιο παράξενα. Αυτό είναι το Lambda Puzzle. Άρα έχετε ένα πλαίσιο, έχετε τέσσερα κομμάτια που είναι ακριβώς ίδια και πρέπει να τα βάλετε και τα τέσσερα μέσα χωρίς επικάλυψη και χωρίς να ξεφυλίζουν. Αλλά πρέπει να βγουν και τα τέσσερα. Αλλά στην αρχή όταν το δοκιμάσετε θα έχετε την εντύπωση ότι δεν χωράνε με τίποτα. Όλα αυτά που σας δείχνουμε τώρα στην εξυπηρετία βέβαια γίνονται, εντάξει, μην σκεφτείτε ότι υπάρχει κάποια παγίδα και εφόσον το καταφέρετε από εδώ το γυρνάτε. Από εδώ είναι μεγαλύτερο το πάχος για το ξύλο, άρα η μικρότερη επιφάνεια και πρέπει πάλι να βάλετε τα τέσσερα. Η λύση που έχετε βρει από εδώ δεν θα είναι η ίδια, αλλά σας βοηθάει να σκεφτείτε πώς θα το κάνετε εδώ.
Αυτό λοιπόν είναι το Lambda Puzzle. Για πάρ' τα φωτεινή και άρχισε να μοιράζεις λίγο, να μπορούν να παίξουν. Ωραία. Εντελώς διαφορετικό παιχνίδι, αυτό είναι το πρώτο που παίζουμε με δύο παίχτες. Μπορεί να το κάνουμε και με έναν παίχτη, αλλά έχετε ένα εξάγωνο, έχετε έξι ξυλάκια, αυτό είναι το παιχνίδι του Frank και θα χρησιμοποιήσουμε λάστιχα. Ο καθένας έχει 7. Θα τοποθετείτε έτσι ώστε να ενώνετε δύο ξυλάκια, όπως θέλετε. Εντάξει. Αλλά προσοχή, γιατί ξέρω ότι υπάρχουν μερικοί που είναι ζαβολιάριδες και μην βάζετε πάνω από τον άλλον, ούτε πάνω από το δικό σας. Άρα ο στόχος ποιος είναι, ας πούμε ότι εδώ η δικιά σου ομάδα είναι η πράσινη και εδώ είναι η βιολέ, εσείς δεν πρέπει να κάνετε πράσινο τρίγωνο. Άρα πράσινο τρίγωνο, προσέξτε τι εννοώ, αυτό θα είναι τρίγωνο. Είμαστε εντάξει, αυτό θα είναι τρίγωνο. Αλλά προσέξτε να καταλάβετε. Αυτό εδώ δεν είναι τρίγωνο. Δεν μετράει αυτό. Το τρίγωνο είναι μόνο όταν έχουμε ξυλάκια στις κορυφές. Άρα, τρία παιχνίδια από αυτό. Ή παίζετε μόνοι σας. Ένας. Και πρέπει να βάλετε τα 14 λαστιχάκια ένα λάξ και να μην φτιάξετε κανένα τρίγωνο. Μονόχρωμο. Ή παίζετε δύο ανταγωνιστικά. Άρα η ιδέα είναι να φτιάξει ο άλλος τρίγωνο πριν από εσάς. Μόλις το φτιάχνει, κερδίζετε. Ή παίζετε συνεργατικά και οι δύο μαζί και συνεργάζεστε για να μην φτιάξετε τρίγωνο. Είμαστε εντάξει. Δεν έχετε δικαίωμα να κάνετε τρίγωνο έτσι, α? Με δύο ξυλάκια μόνο. Ωραία, το δίνω. Με αυτό εδώ το puzzle είναι των 4 κομματιών, εντάξει, είναι όλα ίδια. Όλα ίδια. Πρέπει να φτιάξετε με τα 4 ένα τετράεδρο. Άρα ένα τετράεδρο κανονικό είναι το πρώτο στερεό του Πλάτωνα. Το τετράεδρο κανονικό είναι, έχει 4 έδρες που είναι τρίγωνα ισόπλευρα. Άρα το ενδιαφέρον είναι ότι εδώ δεν φαίνεται να υπάρχει κανένα που είναι τρίγωνο ισόπλευρο, αλλά όμως με τα 4 μαζί μπορεί να το φτιάξετε. Εντάξει, και πάρα αυτά. Ωραία. Σε τρεις διαστάσεις. Αν θέλω τον... δεν έχουμε τον κύβο τον περίπλοκο, εδώ είναι γυμνάσιο. Άφησε αυτό, θα κάνουμε λοιπόν κατευθείαν το παραλληλεπίπεδο. Λοιπόν, το παραλληλεπίπεδο, όπως το βλέπετε εδώ, δημιουργείται από αυτά τα κομμάτια. Άρα προσέξτε λίγο τις λεπτομέρειες. Κάθε κομμάτι αποτελείται από 4 κύβους και σας δίνει αυτά τα σχήματα. Πρέπει να βάλετε λοιπόν όλα αυτά τα σχήματα μαζί έτσι ώστε να φτιάξετε ένα παραλληλεπίπεδο το οποίο να έχει διαστάσεις 4-4-2. Άρα να θυμάστε αυτές τις διαστάσεις, τελείως δεν γίνεται. 4-4-2. Δεν είναι για κύβο. Είναι για αυτές τις διαστάσεις. Okay. Έχουμε λοιπόν τώρα εδώ ένα τριπλό παιχνίδι. Αυτό είναι το πεντάμινο, το λέμε στα μαθηματικά. Αυτό κάθε κομμάτι αποτελείται από 5 κύβους. Άρα θα τα βάζω εδώ για να τα βλέπετε κιόλας. Με αυτά πρέπει να φτιάξετε μία λωρίδα η οποία θα είναι 3x20 ή πιο χοντρή θα είναι 4x15 ή 5x12 που είναι σχεδόν αρχίζει να γίνεται πιο τετράγωνο ή 6x10. Σας λέω από την αρχή ότι το πιο εύκολο είναι το 3x20. Άμα θέλετε να κάνετε το τελευταίο δεν πειράζει, αλλά θα κάνετε μόνο ένα παιχνίδι. Αλλά άμα κάνετε το πρώτο θα σας βοηθήσει να σκεφτείτε πως δημιουργούνται τα άλλα. Αυτό λοιπόν για το πεντάμινο. Ωραία. Πάμε τώρα σε άλλα σχήματα.
Θα δείξω αμέσως μια βυζαντινή σκακέρα. Ποιος ξέρει να παίζει σκάκι. Ναι. Άρα, να το κάνουμε ξανά. Αυτοί που λένε έτσι, είναι ξέρουν σκάκι ή δεν ξέρουν. Θα πούμε ότι αυτοί που ξέρουν σκάκι κάνουν έτσι. Άρα, ποιος ξέρει να παίζει σκάκι. Εντάξει, άρα 2-3. Οκ. Ας το αφήσουμε λοιπόν για σήμερα, αλλά αυτοί που ξέρουν να παίζουν σκάκι μπορούν να βάλουμε τα κομμάτια έτσι, πιόνια, 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 οι δύο πήγοι, δύο ήπιοι, δύο αξιωματικοί, βασιλιάς, βασίλισσα και απέναντι. Και παίζουμε από τις δύο πλευρές. Αυτή είναι η βυζαντινή σκακένα και υπάρχει από τον 10ο αιώνα. Το σκάκι που έχετε μάθει, αυτοί που το έχουν μάθει, στην πραγματικότητα είναι του 14ου αιώνα. Άρα πιο μετά. Οκ. Okay. Ένα άλλο εντελώς διαφορετικό. Το cross game. Άρα έχετε μία ζώνη που είναι για δύο παίχτες. Έχετε μία ζώνη, ας πούμε, είναι τα μαύρα. Έχετε μία ζώνη που είναι τα λευκά. Έχετε περιοχές πάνω στις οποίες θα βάλουμε γέφυρες. Έτσι γέφυρες θα πηγαίνουν. Αν οι γέφυρες επικοινωνούν, δημιουργείται ένα μονοπάτι. Ο στόχος σας είναι να φτιάξετε ένα μονοπάτι που πάει από εδώ εκεί και ο άλλος από εδώ εκεί. Εντάξει, ο πρώτος που φτιάχνει το μονοπάτι που συνδέεται ή η πρώτη, τότε κέρδισε την παρτίδα. Okay. Και θα σας δείξω και ένα διαφορετικό. Αυτό λοιπόν θα το δείξω όταν θα παίξουμε μαζί, γιατί θέλει πιο πολλούς κανόνες και εξηγήσεις. Φανταστείτε ότι έχετε παίξει ντόμινο. Εδώ έχετε, βλέπετε, τρία χρώματα και από την άλλη έχετε αριθμούς. Άρα η μία ομάδα παίζει με χρώματα, η άλλη ομάδα παίζει με αριθμούς. Αυτά συνδέονται. Μπορεί να αποφασίσουμε στην αρχή ότι το ένα είναι το ίδιο με το μπλε. Εντάξει. Τώρα κάθε φορά που θα βάζετε το ένα θα πρέπει να πηγαίνει σε μπλε ή το μπλε σε ένα. Άρα σας λέω μόνο αυτό. Στην αρχή θα κάνουμε το γραμμικό και μετά θα σας δείξω τα άλλα. Άρα αυτά τα κρατάμε κρυφά, άρα τα σηκώνουμε. Η ομάδα με τα χρώματα τα έχει έτσι και η ομάδα με τα σχήματα τα έχει αλλιώς. Και μετά τα τοποθετείτε στο κέντρο και ο καθένας βάζει τα δικά του. Θα δούμε λίγο στρατηγικές. Λοιπόν, αυτά είναι σε γενικές γραμμές. Τώρα θα παίξουμε μαζί, γιατί ξέρω ότι μερικοί έχουν αρχίσει, αλλιώς θα σκάσουν. Είναι το καλό με την εξυπνή παιδεία. Άρα,